Πάμε όμως στο χωριό Κάλφα στην Αχαΐα. Εκεί είναι ο Νίκος Γιαπρακάς. Η μεγάλη φωτιά, Νίκο, που πέρασε χθες μέσα από το χωριό, άφησε εικόνες μεγάλης καταστροφής. Ακριβώς, Ματίνα, βρισκόμαστε στο χωριό Κάλφα. Είναι στα όρια Αχαΐας Ηλίας, από την πλευρά της Αχαΐας, και η φωτιά δυστυχώς εδώ κατέστρεψε ολοσχερώς 5 σπίτια. Θα δείτε τώρα με τη βοήθεια του Άγγελου του Δεμιράλη 3 σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί. Βρισκόμαστε σε ένα ύψωμα, γιατί και τα δίκτυα έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή. Δεν υπάρχει σήμα της κινητής τηλεφωνίας. Είναι δύσκολες οι επικοινωνίες. Ανεβήκαμε πιο ψηλά λοιπόν για να σας δείξουμε τις εικόνες καταστροφής. Βλέπετε ότι τα 3 αυτά σπίτια έχουν καταστραφεί. Ήταν ακριβώς το ένα δίπλα από το άλλο και κάηκαν χτες όταν οι κάτοικοι έφυγαν από το σημείο μετά την εντολή εκένωσης την οποία δέχθηκαν από την αστυνομία. Οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν, δεν υπήρχαν από ό,τι μας λένε πυροσβέστες και οχήματα στο χωριό για να μπορέσουν να σώσουν τα σπίτια, με αποτέλεσμα να έχουμε 5 σπίτια εδώ στην περιοχή του Κάλφα να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, να μην είναι κατοικήσιμα. Βλέπετε και ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει καεί, που ήταν ακριβώς παρκαρισμένο μπροστά από το συγκεκριμένο σπίτι. Γύρω-γύρω υπάρχει μια εικόνα καταστροφής. Υπάρχουν καμένα δέντρα, καμένα δάση, υπάρχουν καμένες καλλιέργειες, δεν έχει μείνει τίποτα. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να μην έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια ενεργή εστία στην ευρύτερη περιοχή. Από ό,τι μας είπαν από την πυροσβεστική πριν από λίγο, όλοι δουλεύουν μέσα στις χαράδρες, στα απόκρινα μέρη, προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες μικροεστίες, γιατί σιγά σιγά ο άνεμος δυναμώνει. Από τη μετεωρολογική υπηρεσία μας λένε ότι θα έχουμε 4 με 5 μποφόρ γεμάτα τις επόμενες ώρες, από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 3-4 η ώρα. Επομένως, θέλουν να προλάβουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Είχαμε και από το πρωί κάποιες αναζωπηρώσεις στην περιοχή. Τις προλάβανε και τα νεαέρια μέσα, τα οποία περιπολούν συνεχώς πάνω από την περιοχή. Και όπου βλέπουν μια εστία να ξεπηδάει, αμέσως επεμβαίνουν προκειμένου να μην πάρει διαστάσεις. Στόχος όλων είναι να προλάβουν να μην έχουμε κάποια μεγάλη αναζωπήρωση, η οποία θα εξελιχθεί σε μια ακόμα μεγάλη φωτιά στην περιοχή. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.